Έλα, φίλε. Έλα. Η Ελένη Λουκά, είμαι η Ιορδάνη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεσαι, είσαι καλά? Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Εσύ? Είσαι καλά, Ιορδάνη μου, Εσύ. Εσύ πώς είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Κάτσε να μην ξεχάσω να σου πω, ρε παιδί μου, είχα μπει στο chat πότε ήταν προχθές σε σένα τώρα στην εκπομπή. Ναι. Και ήταν ένας θαυμαστής μου, πολύ καλό παιδί, και μου λέει, κυρία Λουκά, λέει, μπράβο, είστε, λέει, πατριώτης, αγωνίζε, είστε, λέει, το εθνικό ξυπνητήρι, μου έγραψε. Ναι. Είστε, λέει, το εθνικό ξυπνητήρι. Αυτά γνωστά είναι. Αγωνίζεστε, λέει, για τη λευτεριά της χώρας και μπράβο σας, είστε πατριώτησα. Και μου είπε να σου πω, λέει, σας παρακαλώ, πέστε στον Ιορδάνη, μου είπε να σου πω, λέει, για το μηχανάκι, κάποιο μηχανάκι, και μου είπε και για κάποιον έρανο. Ναι. Εσύ τι του είπατε? Τι έχεις να πεις στο παιδί αυτό? Τους τα είπα εγώ, δεν τα καταλαβαίνουνε. Για πες μου να του το γράψω, τι έχεις? Να έρθει να τον δώσω ένα μηχανάκι που κάνει και σούζες. Έτσι να του πεις. Ναι, αλήθεια δηλαδή είναι αυτό? Βέβαια, τι ψέματα. Δεν ξέρω γιατί γράφουν συνέχεια για μηχανάκι, βρε. Θέλουν ένα μηχανάκι. Και εγώ έχω ένα, τους το δώσω να το κάνουν σούζες. Όχι, μπες στο chat να δεις. Συνέχεια σου λένε για ένα μηχανάκι, συνέχεια. Ναι, ρε παιδί, ναι, ρε Λένη, ναι, το ξέρω. Αυτό το έχεις σκληρώσει? Ναι. Το έχεις, λέω να του δώσω το δικό μου, ρε παιδί μου, αδερφός. Όχι, όχι, το δικό σου μην το δίνει. Κάνει σούζες. Όχι, ρε παιδί μου, αδερφός μου, είχε κερδίσει μια εφημερίδα παλιά, με ένα, ξέρεις, ένα τεράστιο, είναι μεγάλο, αυτά τα έτζιο, λέει, πώς λέγεται, όχι. Τα βιάτζιο. Θα το βρω τώρα, δεν πιάτζιο, θυμάμαι. Πιάτζιο. Είναι από αυτά τα μεγάλα, μωρέ, όχι, πώς λέγονται, τα σκούτερ. Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα. Καλά, δεν θυμάμαι τώρα, θα σου πω ακριβώς τη μάρκα. Και τους το έγραψα εκεί μέσα, λέω, θέλετε να σας το κάνω δώρο αυτό? Α, όχι, χαλάς την πιάτσα τώρα. Αυτό το μηχανάκι το δικό σου, το έχεις σκληρώσει? Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχω κι άλλο μηχανάκι, όποιος θέλει το δίνω. Α, ωραία, εντάξει, να γράψω δηλαδή σε αυτό το παιδί. Ναι. Ότι όποτε θέλεις μπορείς να πάρεις το μηχανάκι. Να έρθει να το δώσω το μηχανάκι που κάνει σούζες. Ωραία, άμα... Αν και αυτά είναι σκοτόστρωες, είναι επικίνδυνα. Βέβαια, εντάξει. Γι' αυτό ήθελα το πρώτο να σε ρωτήσω αυτό για το παιδί αυτό. Ωραία, θα του πω ότι έχεις ένα μηχανάκι δηλαδή. Ναι, να το πεις. Α, ωραία, αυτό δεν θα το έχεις για κλήρωση. Εγώ το κρατάω αυτό για μένα, γιατί κάνω βόλτα καμιά φορά κάποιον, εκεί τον κάνω βόλτα, κατάλαβες. Α, δεν έχεις δηλαδή να δώσεις στον κόσμο μηχανάκι να το ξέρεις? Το δίνω αυτό εδώ, αυτό κάνει και σούζες, είναι απότομο, πώς το λένε. Είναι νευρικό, είναι. Είναι επικίνδυνα όμως αυτά όλα. Είναι. Τέλος πάντων, τι να το γράψω εγώ στο chat, τι να γράψω? Να έρθει να του δώσω το μηχανάκι που κάνει σούζες. Ή αν δεν το φοβάται, να το κάνω εγώ τη βόλτα. Εντάξει, θα του πω ότι μπορεί. Βόλτα θέλει αυτός, βόλτα. Δεν ξέρω, γιατί σε ρωτάνε συνέχεια, είχες κάνει παλιά τέτοιο? Ναι, ρε παιδί μου. Είχες σκληρώσει μηχανάκι? Βέβαια. Παλιά, Ναι. Και τώρα θέλουν κι άλλο και δεν θέλουν έχετε. Κι άλλο, ναι, τους αρέσει, ναι, θέλουν κι άλλο. Α, πάντως το έχεις σκληρώσει το παλιό. Ναι, τότε. Ναι. Αν έχεις δει πάντως συνέχεια γράφουνε γι' αυτό, τέλος πάντων. Δεν και πειράζει, ναι. Δεν τον πήρα τηλέφωνο τον Κώστα Ερμέσα εντωμεταξύ, δεν τον έχω πάρει. Αυτός παραδερίζει τώρα, διακοπές κάνει. Δεν κάνει, έχει έρθει, πώς, δεν κάνει καθόλου διακοπές. Αυτός έχει πάει εκεί Σαλαμίνα, Αίγιο, αυτά τα γύρισε όλα εκεί κάτω. Ναι. Βέβαια, έγινα, πως θα λένε. Θα πάρω τηλέφωνο. Πήγε στη Ραφίνα, μ' ακούς, στο Λαύριο. Πήγε στη Ραβίνα, Βουλιαγμένη, Λούτσα, όλα τα πήρε αυτά κατά εκεί κάτω. Ξέρεις, θα τον πάρω τηλέφωνο, ναι. Θα τον πάρω τηλέφωνο όταν δεν το περιμένει. Θα τον κάνεις έκπληξη. Θα τον κράξω για τα καλά, θα πω, ρε, δεν τρέπεσαι. Είσαι τρελός, δεν είσαι καλά στα μυαλά σου. Θέλεις ψυχίατρο, πήγε να σε δει κανένας ψυχίατρο. Θα του πω, είσαι ένας βλάκας ηλίθιος, τίποτα. Μην το χαρακτηρίζεις, δεν πειράζει.